Όταν οι Σταυροφόροι κινούσαν το 13ο αιώνα από τα δυτικά της Ευρώπης για τους Αγίους Τόπους, έχοντας στο νου τους κέρδη και δόξα, και ενώ οι Βυζαντινοί τσακώνονταν για το θρόνο και τα προσωπικά τους ωφέλη, ο Αλέξανδρος ο Τρίτος ζήτησε βοήθεια για να ξανανεβεί στην εξουσία η οικογένειά του από τον Βονιφάτη τον Μομφερατικό, σταυροφόρο και αξιωματούχο από τη Βενετία. Ως αντάλλαγμα το έδωσε το νησί της Κρήτης. Ο Βονιφάτιος, που με μάχες είχε ήδη στην κατοχή του τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, βόρεια έκρινε πως δεν μπορούσε να αξιοποιήσει το δώρο και έτσι την Κρήτη την πούλησε στον Ερίκο Δάνδολο, δόγητη της Βενετίας. Αφού για κάποια χρόνια οι Βενετοί μάλωναν με τους Γενοβέζους για την κυριαρχία στην Κρήτη, μπαμ! Μπουμ! Μπαμ! Μη! Μπουμ! Μπαμ! Μη! Τελικά επικράτησαν οι πρώτοι και άρχισαν να έρχονται κατά εκατοντάδες στο νησί. Μέσα σε λίγα χρόνια, περίπου 10.000 Βενετοί μετήκησαν στην Κρήτη, όταν ο πληθυσμός της ίδιας της Βενετίας δεν ξεπερνούσε τις 60.000. Δημιουργήθηκε έτσι το βασίλειο της Κρήτης, Regna di Cantia, με σύμβολο το φτερωτό λιοντάρι. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Κρήτη μοιράστηκε από τους Βενετούς προύχοντες σε 6 διαμερίσματα, τα σεξτέρια, και αυτά με τη σειρά τους χωρίστηκαν σε μικρότερες περιοχές για να κατέχουν και οι μικρότερες εξουσίες άρχοντες, κάποια μερίδια, τα φέουδα. Μέσα σε ένα τέτοιο φέουδο, στη Δυτική Κρήτη, την τελευταία περίοδο της Ανατοκρατίας, κτίστηκε το συγκρότημα κτηρίων, που στις μέρες μας λέγεται Σπίτι των Σαρίδων. Στο κέντρο του Νιώχωριού, στο Δήμο Αποκορώνου, του νομού Χανίου, κοίταται ρυπωμένο, κρύβοντας πίσω από αγριόχορτα και εγκατάλειψη την παλιά του έγκλη. Οι Βενετσιάνοι που ήταν εδώ στην Κρήτη, να πούμε πως είχαν επηρεάσει. Είχαν μια πάρα πολύ καλή τεχνική, τα κτίρια τους είναι πολύ ισχυρά, έχουμε ένα συνδυασμό πέτρας και ισχυρού σουβά, την πέτρα τη χρησιμοποιούν είτε χωρίς να την επεξεργαστούν είτε στις γωνίες ή στα ανοίγματα τη χρησιμοποιούν την πελεκητή πέτρα και οι πρώτες αλλαγές φαίνεται πως έγιναν στα χρόνια της τουρκοκρατίας το 18ο αιώνα. Υποθέτω, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες, ότι το κτίριο ήρθε στην κατοχή κάποιου μουσουλμάνου της περιοχής, ο οποίος μπορεί και να ήταν και πρώην χριστιανός που έγινε μουσουλμάνος ή να ήταν κάποιος ο οποίος ήταν αυτό που λέμε φεουδάρχης, δηλαδή μεγαλοχτήμα ιδιοκτήτης, ας πούμε. Και μετά έχουμε και το 19, δηλαδή γύρω στο 1800, στην εποχή του 1800, έχουμε προσθήκες συνεχείς βελτιώσεις. Η κατοικία από πάνω ήταν η τελευταία που προσθέθηκε και βέβαια μετά έχουμε την εγκατάλειψη. Η γιαγιά της γυναίκας μου ήταν παιδί εδώ μέσα γεννημένη και μεγάλωσε και παντρεύτηκε από εδώ και εγώ παντρεύτηκα και ζούσε ακόμη. Η γυναίκα μου ήταν κόρη της Ελένης, η Ελένη ήταν παιδί του γέρο Σαρή. Αυτός καταρχής είχε 9 παιδιά και μου είχε πει η πεθερά μου ότι είχε κάμει η μητέρα της, ναι, είχε κάμει λέει 12 και πεθάνανε 3 μικρά και μείνανε τη ζωή 9, 5 κορίτσια και 4 αγόρια. Μεγάλη, πολύ μεγάλη περιουσία, 100 στρέμματα. Παραπάνω, δεν ξέρω να σας πω ακρίβειες. Ήτανε εγγράμματο της εποχής σύνης και πολύ μόρφωση και τον είχανε και διοικούς εδώ το χωριό. Και μάλιστα ήτανε και δικαστής. Αγροζημίες και διάφορες τέτοιες δουλειές τη δίκαζε αυτός. Μου το είχε πει η γιαγιά για τον πατέρα της. Το λάδια το είχαν σε πιθάρια. Το σιτηρά είχαν ένα μεγάλο δωμάτιο, αλλά τώρα δεν προσανατολίζομαι εδώ μέσα και το είχαν θήκες κάμι και βάζανε χωριστά το κρυθάρι, χωριστά το σιτάρι και ό,τι βγάλανε άλλα πράγματα, τα είχαν χώρια. Αλλά είχαν ένα τεράστιο δωμάτιο
και το είχαν χωρίσει με σανίδια και τα βάζανε εκεί μέσα αυτά τα σιτηρά. Το λάδι των επιθάρια, τα οποία ελαττηθήκανε, παρθήκανε από, πάλι από εδώ. Είχε αυλή, είχε στέρνα, μια μεγάλη στέρνα μέσα, μια μεγάλη στέρνα. Είχε το ελαιουργείο κίνηση της εποχής, από που γυρίζανε μήλοι με ζώα. Το πιεστήριο το πιέζανε με άνθρωποι τότε. Ήταν ένα δοκάρι και βάζανε δυο από μια μεριά και από την άλλη και το γυρίζανε με μια γούμενα και πίεζε το πιεστήριο. Δεν υπήρχαν μηχανές, δεν υπήρχαν πράγματα. Πρώτη φορά μου ζητήθηκε να έρθω πιθανά το 2002 ή το 2003. Όταν πρώτο είδα το κτίριο ήταν σε αρκετά κακή κατάσταση, ερυπιώδη. Όχι ιδιαίτερα όμως διαφορετική από την τώρα, γιατί δεν έχουν γίνει εργασίες, δεν έχει εφαρμοστεί η μελέτη που έγινε, οπότε δεν έχει και πολύ διαφορά. Έχει μια ειδική κατασκευή από πέτρα για στατική ικανότητα να μπορεί να αντέξει το κτίριο. Έχει τα τόξα, τα οποία στηρίζανε και τη σκεπή του. Έχει πάρα πολύ παχύς τείχους, συμπαγή λιθοδομή. Το δάπεδο ήταν από πατημένο χώμα, πατητό χώμα. Αυτά όλα τα στοιχεία που μαζέψαμε και η αποτύπωση μας οδήγησαν στο τι θα κρατήσουμε και στο τι θα αφαιρέσουμε. Αυτά που αφαιρούνται συνήθως είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί τέτοια μνημεία δεν έχουν τραγικές νεότερες επεμβάσεις. Και βασικά δεν χρησιμοποιείται σε καμία πρόσμιξη μπετόν. Τσιμέντα. Δεν χρησιμοποιούμε τα τσιμέντα, γιατί τα τσιμέντα πολύ απλά δεν συνεργάζονται με την πέτρα. Η μελέτη έγινε για να στεγαστεί το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού. Ήταν και η πρόταση του Δήμου τότε. Στο κτίριο ήρθαμε το 1935, Απρίλη, Μάη, ακριβώς δεν ξέρω. Ο παππούς μου είχε 4 αδελφούς. Ο ένας εξ αυτών είχε παντρευτεί στο νέο χωριό. Και αυτή η γυναίκα που είχε το σπίτι, γιατί τον πατέρα δεν τον έφτασα, είχε πεθάνει, ήταν πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου. Μέχρι το 1937 σε αυτό το χώρο μέναμε. Υπήρχε στάβλος και εμείς είχαμε ζώα. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα είχαμε πρόβατα και ένα μουλάρι. Και τα βάζαμε εκεί που ήταν το ελαιοτριβείο, το παλιό φάμπρικα που τη λέγανε τότε. Εκεί θυμάμαι και αυτή πρέπει να είχε σταματήσει να δουλεύει λίγα χρόνια, γιατί κάτω στο πάτωμα υπήρχε ακόμα πυρήνα. Εδώ σε αυτή την αίθουσα είχαμε τα κρεβάτια, φτιάχνανε τότε με ξύλινα υποστηρίγματα και τάβλες και φτιάχνανε τότε στρώματα από άχυρα ή από φύλλα του καλαμποκιού. Και εκεί κοιμόμαστε, κάναμε τέτοια κρεβάτια. Εδώ τρώγαμε, εδώ είχαμε ένα τραπέζι εδώ στη γωνιά και γύρω στο τραπέζι τρώγαμε, είμαστε 6 άτομα. Εδώ γεννήθηκε το τελευταίο παιδί της οικογένειας, το 36. Νερό φέρναμε από το πηγάδι, από την πλατεία. Κουβαλούσαμε με στάμνες. Από το θέρμαση στο τζάκι, υπήρχε ένα τζάκι, είχε παρασχές που λέγανε πυροσχές, παρασχές. Εκεί ανάβαμε φωτιά με ξύλα και γύρω καθόμαστε και πυρωνόμαστε. Η αυλή ήταν τσιμεντένια η αυλή. Και εκεί παίζαμε τώρα, τι παίζαμε. Παίζαμε στην πόλους, τα πετράκια. Εάν τελικά συνεχιστούν οι προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει παλιά με τη συνεργασία του Δήμου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τότε καταρχήν θα έχουμε ένα εντυπωσιακό συγκρότημα, αρχιτεκτονικό συγκρότημα στο Νιό Χωριό, όπου το Νιό Χωριό, να πούμε, είναι ένα όμορφο χωριό που διατηρεί αρκετά τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και αυτό θα προσθέσει πάρα πολύ, ας πούμε, σε αυτό. Βρίσκεται πάνω το Νιό Χωριό και κατ' επέκταση αυτό το κτίριο, βρίσκεται σε μία αυτό που λέμε πολιτιστική διαδρομή που ξεκινά από την Απτέρα, κατεβαίνει στο Στήλο,
Έρχεται εδώ Νιοχωριό, μετά βέβαια πάει Σαμονά, Κυριακοσέλια και γυρίζει πίσω και κλείνει στις Καλύβες, όπου έχουμε πάρα πολύ σημαντικά τέτοια. Δηλαδή αυτό μπορεί να συμβάλλει και σε αυτό που λέμε τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Καλώς το Μιχάλη. Πώς πάμε. Καλά μου ρε Μιχάλη, αφού στέκομαι λίγα στα πόδια μας, καλά είμαστε. Βέβαια, όσο να προσπαθούμε, εντάξει. Είμαστε μια χαρά. Βεβαίως.